Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Διονύση το Δεσίλα, από τον Sport FM, ο οποίος ουσιαστικά, Διονύση, θέλουμε να μας πεις τι έχεις μάθει, τι πληροφορίες έχεις συλλέξει παραπάνω από σήμερα το πρωί, γιατί είναι και μια μέρα που σήμερα περιμένουμε να τελειώσει αυτό το μεταγραφικό σύριαλ, θα το έλεγα. Γεια σας, τι κάνετε, καλή χρονιά κιόλας. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Με υγεία, με υγεία. Νομίζω ότι σήμερα, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον αύριο, ο Μολόι θα έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού πλέον με τον ΠΑΟΚ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τώρα το μεσημέρι θα υπάρξει μια συνάντηση, μπορεί και να έχει αρχίσει, ανάμεσα στο Βραζιλιάνο στόπερ και σε άνθρωπο του ΠΑΟΚ, προκειμένου να τα βρουν οριστικά πλέον. Δεν σ' άκουσα. Είναι ο Λούμπος ο Μίχελ στην Αθήνα από χθες, ναι. Οπότε σήμερα ναι, θα τελειώσουν, αυτός είναι ο στόχος. Ναι, ναι, με τον Μίχελ θα γίνει και ένα ραντεβού του ποδοσφαιριστή, θα έχει μαζί του και ένα δικηγόρο και στη συνέχεια, αφού τελειώσει και με τον ΠΑΟΚ, θα προχωρήσει και ο Μολέβος σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή να κάνει μια συνάντηση και με τον Παναθηναϊκό για τις οφειλές που έχει ο Παναθηναϊκός, περίπου 300.000 ευρώ είναι οφειλές που έχουν οι πράσινοι για το Βραζιλιάνο. Οπότε νομίζω ότι ένα σύριαλ το οποίο έχει κρατήσει αρκετά, θα λέγαμε, τελειώνει σήμερα. Αν δεν αλλάξει κάτι, το αργότερο αύριο. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει τελειώσει και ο Μολέδο θα γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για μια πρόταση στον Παναθηναϊκό για δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι 300.000 ευρώ. Κάτσε Κωνσταντινίδης. Και είναι, εντάξει, είναι σίγουρα μια περίπτωση η οποία δεν συνηθίζεται. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι και το κλίμα στη Θεσσαλονίκη. Το να δίνει δηλαδή μια ομάδα μεγάλη σε μια άλλη μεγάλη, όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δανεικό ποδοσφαιριστή και μάλιστα πρωτοκλασσά του δανεικό ποδοσφαιριστή. Είναι παράξενη περίπτωση. Yeah. Δηλαδή δεν είναι. Να πεις ότι θα ξαναγυρίσει το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Τελειώνει. Όχι, και δεν έχει προηγούμενο. Οι ομάδες βρήκαν τρόπο να τριπλάρουν την Ιντερνασιονάλ. Αυτό συμβαίνει τώρα. Και δεν έχει και προηγούμενο, νομίζω, δεν έχει συγκεκριμένη έτσι κίνηση. Όχι, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι εγώ κάτι ανάλογο δηλαδή να έχει συμβεί. Να δώσει, δηλαδή, τώρα μιλάμε για μεγάλα μεγέθη έτσι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να δώσει μια ομάδα στην άλλη ιδανικό, να γίνει τέτοια τρίπλα και ιδανικό μάλιστα και ξαναλέω πρωτοκλασσά το ποδοσφαίρι. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Μολέδο, ξέρω εγώ, δεν υπολογιζόταν το Παναθηναϊκό. Αυτό επί της ουσίας έγινε, είπατε πολύ σωστά και εσείς, έγινε η τρίπλα στην Ιντερνασιονάλ. Εγώ θα έλεγα ότι έγινε και η τρίπλα, αν θέλετε, στην επιθυμία του Μολέδο. Τι εννοώ, ναι. Ο Μολέδο, πληροφόρηση δική μου αναφέρει, όταν έγινε μάλιστα και μια διαδικτυακή συζήτηση και με τον Γιώργο Σαββίδη, είχε μια συζήτηση μέσω Skype, τέλος πάντων, μέσω βίντεο διαδικτυακά με τον Γιώργο Σαββίδη, όταν τον πίεζε ο ΠΑΟΚ να τον κάνει δικό του, αφού είχε κάνει φυσικά ο ΠΑΟΚ την πρόταση στον Παναθηναϊκό. Ο Μολέδο, από τη στιγμή που είχε υπογράψει προσύμφωνο με την Ιντερνασιονάλ, δεν ήθελε να αθετήσει, ας πούμε, το λόγο του, θεωρούσε unfair από τη στιγμή που συμφώνησε με την Ιντερνασιονάλ να πάει στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν με αυτό τώρα το τρίκι, εν πάση περιπτώσει στην επιλογή, καλύτερα γιατί η επιλογή είναι για δανεισμός, του δανεισμού είναι σαν να λένε στον ποδοσφαιριστή, πας εκεί στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι, για το καλοκαίρι κάνεις ό,τι θες. Τώρα, φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ ποντάρει και στο γεγονός, από τη στιγμή που θέλει τον παίκτη, ότι μπορεί μέχρι το καλοκαίρι ο Μολέδο, όταν παίκτης του ΠΑΟΚ, να αλλάξει άποψη. Ξέρετε, να το δει πιο ζεστά, να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Είναι πάντως μια ιστορία διαφορετική από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Διονύση, σε αυτή την τηλεδιάσκεψη που έγινε, που ανέφερες και με τον Γιώργη Σαββίδη, είπες ότι αρχικά ήταν αρνητική η στάση του παίκτη και στην πορεία υπήρξε διαφοροποίηση. Όχι. Καλά κάνεις, ρωτάμε να το ξεκαθαρίσουμε. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι ο παίκτης δεν είχε πρόβλημα ποτέ να αγωνιστεί στον ΠΑΟ. Α, μάλιστα. Ωραία. Η άρνηση που είχε είχε να κάνει με το γεγονός ότι είχε δώσει τα χέρια με την Ιντερνασιονάλ. Μάλιστα. Και δεν ήθελε να κρεμάσει, να το πω έτσι, τους ανθρώπους της Ιντερνασιονάλ. Δεν είχε κανένα πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα έλεγε και στο περιβάλλον το ότι είναι τιμητικό, αλλά είναι αργά. Τότε σε εκείνη την περίπτωση δεν είχε κάνει ο ΠΑΟΚ την πρόταση του Παναθηναϊκού για αγορά, θυμίζω, για 700 ευρώ. Ναι, την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή. Που... Κάτσε Κωνσταντινίδη. Την Κυριακή, από την Κυριακή το μεσημέρι, άρχισε να πέφτει στο τραπέζι το ενδεχόμενο δανεισμού. Και άρχισαν να συζητούν το ενδεχόμενο δανεισμό, κάτι το οποίο το είχαν πει και στον ποδοσφαιριστή. Και τελικά προχώρησε αυτή η λύση. Ξαναλέω ότι ο Μολέδο δεν είχε κανένα πρόβλημα να παίξει στον ΠΑΟΚ.
Ο Μολέβο εξ αρχής είχε πει στον Παναθηναϊκό ότι εγώ δεν θέλω να κάνω προσφυγή. Κατανοώ την κατάσταση. Θέλω να μείνω στον Παναθηναϊκό, αλλά από τη στιγμή που είναι η κατάσταση έτσι διοικητικά και οικονομικά θα πρέπει να βρω κάτι. Δεν θέλω να κάνω προσφυγή, θέλω να βρω χρήματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι τα χρήματα που έδινε ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό σε περίπτωση αγοράς ήταν περισσότερα. Άρα και ο Μολέβο θα ήταν και αυτός ικανοποιημένος. Αλλά δεν, από τη στιγμή που είχε δώσει τα χέρια με την Ινασιονάλ και είχε καθυστερήσει, εν πάση περιπτώσει, η πρόταση του ΠΑΟΚ, δεν ήθελε να κρεμάσει τους Βραζιλιάνους και να πει ναι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω, Διονύση μου, για να σου διακόπτω, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή εξηγεί αυτή την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την ομάδα της Βραζιλίας. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι 25% έχει η Ιντερνασιονάλ, 25% έχει ο μάνατζερ του Μολέδο, ο οποίος στην Ιντερνασιονάλ κόβει και ράβει και κάνει πάρα πολλές δουλειές, και το υπόλοιπο 50% έχει ο Παναθηναϊκός. Οπότε, για έναν Βραζιλιάνο που μέσω του ατζέντη του τα προηγούμενα χρόνια έχει πάρει πολλά χρήματα, έχει πάρει καλές μεταγραφές, έχει εξελιχθεί επαγγελματικά, είναι λογικό αυτή η δέσμευση με το προσύμφωνο που σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να σπάσει, και λόγω του μάνατζέρ του, που είναι και αυτός που έχει δημιουργήσει και τις μεγαλύτερες δυσκολίες ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Κυρίως αυτό θα έλεγα εγώ. Ναι. Κυρίως ο μάνατζέρ του έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Ναι, και επειδή τον κατευθύνει και πάρα πολύ. Ο μάνατζέρ του σκίζει τα ρούχα του να ο παίκτης, αν μπορούσε και σήμερα, να επέστρεψε στην Ιντερνασιονάλ. Ναι, ναι. Ωραία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο και θα σου πω ότι επειδή η σχέση του Μολέδο με τον μάνατζερ του είναι λίγο έτσι... Σαν δεύτερος πατέρας, εξάρτησης. Ναι, ακριβώς. Το πιστεύει πάρα πολύ ο Μολέδο, το πιστεύει στα πάντα. Το έχει αυτό, είναι έτσι και ως άνθρωπος. Γι' αυτό και υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες. Τώρα, το καλοκαίρι, επειδή ο Μολέδο με ελεύθερο τον Παναθηναϊκό, τότε θα κάνει διαφορετικό θέμα. Μπορεί να πάει στην Ιντερνασιονάλ και να κρατήσει το λόγο του, ούτως ή άλλως βέβαια τα προσύμφωνα, ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι δεν έχουν την ισχύ που δεν μπορείς να το σπάσει, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ή μπορεί να πει συνεχίζω τον ΠΑΟΚ, κάνω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να του αρέσει η Θεσσαλονίκη. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον ίδιο, από το πώς θα είναι το κλίμα στον ΠΑΟΚ, από την επιτυχία του ΠΑΟΚ, από τον Μάτος και τον Ρεσεβέδο και το πώς θα τον να πάρει πρωτάθλημα και να, ή να του αρέσει η ζωή στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά ξέρετε είναι σχετικά. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα πάρα πολύ καλό παίκτη κατά την άποψή μου. Για μένα είναι ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος. Πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και πολύ καλό χαρακτήρα. Εκεί θα σε πήγαινα και συγγνώμη πάλι που σε διακόπτω. Επειδή έχουμε κουραστεί λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη να ακούμε διάφορα σενάρια για το, τα οποία προκύπτουν, εγώ θεωρώ, με βάση την άποψη του καθενός για το αν πρέπει να έρθει ή όχι ο Μολέδο. Μπορείς να μας πεις δύο-τρία πράγματα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έχω την αίσθηση, και αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ότι μιλάμε για έναν παίκτη που στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ ήσυχος και η εικόνα του στα αποδυτήρια είναι πολύ διαφορετική με αυτό το δυναμισμό που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Ισχύει αυτό? Ισχύει 100%. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι επαγγελματίας 100%. Θα έλεγα ότι κάποιες φορές υπερβάλλει υπό την έννοια ότι ως χαρακτήρας μπορεί να γίνεται εντός εισαγωγικών παιδί, όχι με την κακή έννοια, αλλά αγαθός, να σου το πω διαφορετικά. Ναι, καμία σχέση ως χαρακτήρας με αυτό που δίνει στο γήπεδο. Στο γήπεδο έχει έναν δυναμισμό πάρα πολύ δυνατός, εξαιρετικός στο ποδητή σου κτλ. Για μένα είναι και ηγέτης στην άμυνα. Έξω είναι διαφορετικά. Είναι πολύ ήρεμος, δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα στα πολιτήρια, ίσα-ίσα που πάρα πολύ φιλικός είναι με τους συμπαίκτες του κτλ. Και τίμιος θα έλεγα, να μου πεις γιατί το λες αυτό. Όταν ένας ποδοσφαιριστής λέει, εγώ δεν θα κάνω προσφυγή, όπως πες στον Παναθηναϊκό. Προσέξτε, ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα να κάνει να μην κάνει προσφυγή. Είναι δικαίωμα του, έτσι. Ναι. Όταν λέει ο ίδιος ότι εγώ δεν θα κάνω προσφυγή, δεν θέλω. Ενώ θα μπορούσα να κάνω. Και το τηρεί μέχρι τέλους, κάτι δείχνει και αυτός ο χαρακτήρας. Είναι παντελονάτος. Δείχνει εμένα ότι ο άνθρωπος λέει κάτι και το. Και τέλος είναι αυτό. Ναι. Δείχνει κάτι, ναι. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει διάνοια με την επιλογή του. Ποδοσφαιρικά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε, τον έχετε δει, ξέρετε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Εδώ δεν θέλω μόνο απάντηση, θέλω ερμηνεία και ίσως και εκτίμηση περισσότερο. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης στη Θεσσαλονίκη για το αν ο ΠΑΟΚ, έστω και μέσα από τον δανεισμό, μπορεί να πείσει έναν παίκτη που μέχρι πριν λίγες ημέρες είχε το μυαλό του στην Ιντερνασιονάλ να δώσει το 100% αυτούς τους 4 μήνες με τον ΠΑΟΚ να έχει μπροστά του αυτό το πολύ μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος. Εσύ, με βάση όσα έχεις συλλέξει από τον Μολέδο, πιστεύεις ότι μπορεί να είναι επαγγελματίας? Αυτό κανονικά δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Θεωρώ όμως ότι με βάση το τι άνθρωπο έχω δει εγώ από το ρεπορτάζ τόσο καιρό στον Παναθηναϊκό, ξέρω θα το κάνει.
Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει και θα πει εντάξει δεν βαριέσαι, έχω έρθει εδώ σε μια ομάδα για 4-5 μήνες, ας μην δώσω το 100%, ας είμαι χαλαρός, θα περάσει, θα φύγω. Δεν νομίζω, όχι, ότι θα το κάνει αυτό. Νομίζω ότι οι πληροφορίες που έτσι τον περιγράφουν και τον συνοδεύουν κάνουν λόγο και για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερα θέματα με εξωγηπαιδική ζωή, ότι είναι πολύ προσεγμένος και επαγγελματίας. Ναι, ήσυχος, πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω ότι του άρεσε πάρα πολύ η Ελλάδα, του άρεσε πολύ η Αθήνα και μάλιστα ήταν να αγοράσει σπίτι, διότι το καλοκαίρι ήταν ανανεώσιμο με τον Παναθηναϊκό, αλλά όλα αυτά που έγιναν και η φυγή του Αλαφούζου από τον Παναθηναϊκό το πάγωσαν αυτό και τελικά δεν προχώρησε ποτέ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και στον ΠΑΟΚ θα δώσει το 100% και δεν είμαι και σίγουρος ότι, να σου πω την αλήθεια, το καλοκαίρι θα πάει στην Ιντερνασιονάλ. Διότι αν στο Μολέβο, βέβαια, ξαναλέω ότι επειδή είναι τέτοιος τύπος και έχει υπογράψει προσύμφωνο, μπορεί να το πάρει και το καλοκαίρι βαρέως αν του αρέσει η Θεσσαλονίκη, έτσι, και να πει ότι να κάνω τώρα, έχω υπογράψει προσύμφωνο στη Βραζιλία. Αλλά αν περάσει καλά στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ, δεν είναι απίθανο να πει το καλοκαίρι, κύριε, εγώ είμαι καλά εδώ, δεν έχω κανένα θέμα να φύγω, να υπογράψω ένα νέο συμβόλαιο. Η ουσία πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, το οποίο σίγουρα θα το βοηθήσει στη μάχη που δεν είναι για το πρωτάθλημα, να το συζητάμε αυτό. Και έναν παίκτη ο οποίος, απλά έτσι για την λεπτομέρεια, να πούμε ότι νομίζω ότι έχει πιάνει θέση ξένου, έτσι. Δεν έχει πορτογαλαϊκό διαβατήριο που θα μπορούσε. Όχι, να... Βραζιλιάνος. Ωραία. Και ένα τελευταίο και να σε αποδεσμεύσουμε και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που μας έδωσες πραγματικά. Ξαναλέμε ότι αυτή η συμφωνία που έχει ο ΠΑΟΚ για τον Μολέδο με τον Παναθηναϊκό περιλαμβάνει εξάμηνο δανεισμό του ποδοσφαιριστή, 300.000 ευρώ από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό και δύο ποδοσφαιριστές δανεικούς, είπες. Κάτσε Κωνσταντινίδη, ναι. Μάλιστα. Ωραία, για το επόμενο εξάμηνο. Άρα είναι πολύ ξεκάθαρο. Να δούμε αν όλα θα κυλήσουν ομαλά και σε αυτά τα τελευταία ραντεβού. Κάτσε Κωνσταντινίδης, δανεικοί. Ναι. Επιστρέφουν και πληρωμένοι από τον ΠΑΟΚ και για το υπόλοιπο τη σεζόν και επιστρέφουν. Νομίζω ότι στην τελευταία συζήτηση που είχε γίνει πάνω σε αυτό που λέτε για τις πληρωμές ήταν 50-50. Αλλά με μια επιφύλαξη το λέω, να το δούμε και σήμερα τι θα γίνει. Δηλαδή, το ίμιση της αποζημίωσης από το Γενάρη μέχρι το Μάιο η μία ομάδα και το ίμιση η άλλη. Ναι. Είναι λίγα τα λεφτά τώρα, βέβαια. Δεν είναι καν τρελό ποσό. Όχι. Δηλαδή, μην είναι. Η κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός Κώστα μου. Εντάξει. Το λέει και πολλά λεφτά. Εδώ μιλάμε ότι, να δώσω να καταλάβετε τώρα ότι στη Λιβαδιά που παίζει ο Παναθηναϊκός τώρα, για να καταλάβετε για τι κατάσταση μιλάμε, βρήκε χρήματα για τη διαμονή της αποστολής από τις εισπράξεις των εισιτηρίων χθες στο κύπελο. Ναι, είναι τραγική. Η κατάσταση είναι τραγική. Πάντως, έτσι. Τώρα είναι ευκαιρία να την αρπάξουμε λίγο, Γρηγόρη. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση? Υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος λέει τι? Δεν με ενδιαφέρει το μαγαζί μου. Είναι βαριά η έννοια της λέξης που χρησιμοποιώ, αλλά είναι δικό του. Δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό σου, δεν είναι του κόσμου. Είναι της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, της οποίας είναι. Είναι δικό του. Μην κρυβόμαστε. Δάχτυλο μας ο μεγαλομέτωχος. Τι λέει, δεν πάω στο μαγαζί μου. Έχει πει ότι από το καλοκαίρι ότι εγώ δεν σταματάω τη χρηματοδότηση στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν βάζω άλλα χρήματα. Έχει βάλει κατά καιρούς κάποια χρήματα, δηλαδή κάποιες 300.000 ευρώ που να πάνε σε κάτι οφειλές τέτοιου τύπου, μέχρι εκεί, και μάλιστα στη τελευταία είχε πει ότι δεν ξαναβάζω άλλα. Ναι. Και δεν ασχολούμαι άλλο. Διοικητικά τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα σχήμα με Βασίλη Κωνσταντίνου, τον πάλεμα από τους Παναθηναϊκούς. Αλλά αυτό τους είδα και χθες στο γήπεδο, αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν εδώ. Υπάρχουν αντικειμενικά ζητήματα. Εδώ τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Καθημερινά κάνει προσφυγές. Μια και το αναφέρουμε, να πούμε ότι είναι και κρίσιμη μέρα σήμερα για τον Παναθηναϊκό να φάει μείωση βαθμών. Γιατί? Διότι εκδικάζεται η προσφυγή του Τελάντερ. Είναι και το θέμα του Ταβλαρί. Δεν κάνουν πίσω οι ποδοσφαιριστές. Πώς θα κάνουν, αν δεν πάρουν και κάτι. Δηλαδή το ξέρουμε. Δεν κάνουν πίσω να πάρει αναβολή. Όχι. Να πάρει αναβολή ο Παναθηναϊκός. Μα μέχρι τώρα ξέρεις ποια είναι η διαδικασία. Σου κοστάω 300, έχω 30-40, πάρε κάτι και δώσε την αναβολή. Και τα λέμε σε δύο εβδομάδες. Έτσι κάνουν όλοι. Δεν κάνουν πίσω και είναι πολύ κρίσιμο. Είναι κρίσιμη και χθεσινή μέρα, τέλος πάντων, πήρε μια αναβολή ο Παναθηναϊκός 30.000 για το Τσέλε, το Εσχέμ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον, ότι καθημερινά, δηλαδή το ρεπορτάζ και η καθημερινότητα της ομάδας, άρα και το ρεπορτάζ, έχει να κάνει με προσφυγές, με χρέη, με το τι θα πουλήσουμε, πόσο θα πουλήσουμε. Καταλαβαίνει και πιάτσα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά προβλήματα, δεν θα πουλήσει με βάση την αξία του παίκτη. Έτσι, δηλαδή, ο Μολέδο, αν ήταν να πουληθεί, δεν θα τον έδινε ο Παναθηναϊκός. Οι 800.000 ευρώ που έδινε ο ΠΑΟΚ σε νορμάλ καταστάσεις θα ήταν λίγες.
Έξι μήνες συμβόλαιο ακόμη έχει. Εδώ διαφωνώ μαζί σου. Ναι. Τι να σου δώσει δηλαδή, τι να δώσει ο ΠΑΟΚ. Τελειώνει το καλοκαίρι, ελεύθερος μένει. Εντάξει, πάμε σε μια περίπτωση τώρα που μένει το καλοκαίρι ελεύθερος. Είναι λάθος χειρισμός το περασμένο καλοκαίρι. Από την ΠΑΕ τώρα εδώ. Ναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Μιλάμε για ένα παίκτη το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά πώς να πάρει γενικά, μια ομάδα δηλαδή για το Μολέδο. Τελειώνει. Βέβαια, γενικά, θα εκμεταλλευτεί πάντως ο Παναθηναϊκός το ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται και γι' αυτό τα παίρνει. Αλλιώς δεν θα τα παίρνει αυτά τα λεφτά. Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό γιατί τώρα, okay, έχεις δίκιο, μιλάμε για ένα παίκτη που τελειώνει το συμβόλαιο του. Γενικά όμως ο Παναθηναϊκός, ας υποθέσουμε ότι 2-3 παίκτες αξίας μπορεί να τους πουλήσει. Ναι, το Κουρμπέλι, το Βιαφάνης, ξέρω εγώ, δεν θα τους πουλήσει τον όσο θα τους πουλούσε. Έχει, ναι. Λένε, έχει, το Χουλτ. Έχει 2-3 παίκτες, ο Χουλτ τώρα έχει κάνει προσφυγή. Αλλά θέλω να πω ότι ξέρει η πιάτσα ότι καίγεσαι Παναθηναϊκή για χρήματα. Αν αξίζει ένας παίκτης, που είναι υποκειμενικό εδώ αυτό, γιατί δεν είναι σπίτι ένας παίκτης, 600.000 ευρώ, λέω τώρα, θα σου δώσει τα μισά. Θα σου δώσει τα μισά. Θέλεις και να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι δύσκολο για μαρτύριο είναι, δεν είναι. Λογικό είναι. Ναι, είναι μαρτύριο και δεν είναι και συνηθισμένος και ο Παναθηναϊκός σε αυτά. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε περάσει δυσκολίες που είχε περάσει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός, συζητάμε εδώ και λέμε ότι είναι άμαθος. Σε αυτό το πράγμα, ναι, σίγουρα. Για μας είναι, το έχουμε ζήσει. Όχι μία, περισσότερες φορές. Δεν είναι, είναι άμαθος. Να το πάω πιο κάτω. Με τη σημερινή κατάσταση δηλαδή, κλείνοντας τη σεζόν, ξεκινάει ένας τεράστιος γολγοθάς για την νέα χρονιά. Αν μείνει η κατάσταση ως έχει. Θα σας πω. Τι να πουλάει, θα πουλήσει, εντάξει, okay, θα πουλήσει. Θα τα φέρει λίγο βόλτα, θα πουλάει, θα φέρνει. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει ομάδα για τη νέα περίοδο. Σωστό. Λοιπόν, η κατάσταση αυτό είναι και το κυρίαρχο για τον Παναθηναϊκό, γιατί τώρα αν θα πουλήσει ή θα δώσει δανεικό το Μολέδο ή το Χιμολέδο, okay, θα τελειώσει το υλικό κάτι δηλαδή που έχει σήμερα στη διάθεση. Ναι. Είναι το κυρίαρχο για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εδώ είναι και μεγάλες δυσκολίες. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Γιάννης Αλαφούζος δεν βάζει άλλα χρήματα γιατί έτσι έχει αποφασίσει. Από τη στιγμή που δεν βγαίνει το όλο πράγμα διότι ο Παναθηναϊκός έσοδα δεν έχει, χρωστάει παντού και προσπαθεί να μαζέψει χρήματα από παντού, η προσπάθεια που γίνεται είναι εξής. Να βγει η χρονιά με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος από εδώ και στο εξής. Γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί, στόχος είναι μάλλον να μειωθεί το budget να πάει στα 5 εκατομμύρια, ήταν 11 το budget του Παναθηναϊκού, και αν βγει η χρονιά να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Πάμε τώρα στο από εκεί και πέρα. Το από εκεί και πέρα έχει δύο επιλογές, δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να επιστρέψει κάποιος επενδυτής. Υπάρχουν διάφορες φήμες ότι αν βγει η χρονιά, το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε νέες εξελίξεις, είτε με τον Γιαννακόπουλο είτε με κάποιον άλλο. Θυμίζω εγώ, το ανοίγω, δεν λέω ότι ο Γιαννακόπουλος όνει και καλά θα επιστρέψει για να πάρει τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Ναι, το είπες καθαρά. Ότι υπάρχει θυμίζω όμως ότι ο Γιαννακόπουλος στην πρόσφατη διαφωνία που είχε με τον Αλαφούζο να συζητούσε για τον Παναθηναϊκό, η κύρια διαφωνία του ήταν η τρέχουσα χρονιά. Ναι. Τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Αν δεν βρεθεί κάποιος άνθρωπος το καλοκαίρι, τότε ο Παναθηναϊκός θα πάει. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Με budget, αυτός είναι ο στόχος των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, αν δεν βρεθεί επενδυτής ή επενδυτές, με budget 5 εκατομμύρια ευρώ μεικτά. Δηλαδή καθαρά περίπου τα μισά. Έτσι. Δηλαδή budget ομάδας. Budget ομάδας η οποία. Υποβιβασμό ή λίγο πιο πάνω. Θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα που προκύπτουν από την Νόβα, από το χορηγό της. Και Κώστα, να έχει προεισπράξει αυτά. Να έχει προεισπράξει αυτά. Ακόμα χειρότερα. Ναι, να θυμίσουμε ότι. Για 18-19. Ναι, ναι, έχει πάρει μπροστά ο Παναθηναϊκός για δύο χρόνια. Φαντάστο γίνεται. Να θυμίσουμε. Άρα δηλαδή η Νόβα δεν έχει. Όχι. Ή έχει τέλος πάντων ένα πολύ μικρό ποσό ακόμα. Ένα μικρό υπόλοιπο. Το οποίο δεν ξέρω πού θα το πάρει, να σου πούνε αλήθεια. Αλλά να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ πριν την έλευση Σαββίδη, στην προσπάθεια να μαζευτεί το μαγαζί και να γίνει έτσι μια οικονομική εξυγίανση, γιατί είχε ξεφύγει λίγο η κατάσταση οικονομικά, σε σημαντικό βαθμό. Ναι. Είχε τότε με τον Δόνη ένα μπάτζετ το οποίο ήταν γύρω στα 5 εκατομμύρια, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν μεικτό το νούμερο. Όχι, ήταν καθαρά τα 5. Ήταν καθαρά τα 5. 8 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό. Στα οποία προσθέθηκαν μετά το Δεκέμβριο. Κάπως έτσι καταλαβαίνουμε ποια είναι διαφορά. Τον Ιανουάριο προσθέθηκε ο Κατσουράνης, έγιναν. Ναι, εντάξει, συνέχεια και εκτοξεύθηκε. Εννοείται. Απλά το λέω γιατί τα 5 εκατομμύρια μεικτά είναι πραγματικά τρομακτικό νούμερο. Είναι μπάτζετ λεβαδιακού, α πούμε, βέβαια. Μου κάνω κάτω. Ναι. Ίσως και λίγο παρακάτω. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Όχι, παρακάτω δεν είναι. εκεί υπάρχει η μαεστρία στο να είναι προς τα κάτω το μπάτζετ. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το λέω πολλές φορές και στο ραδιόφωνο εδώ και σε κόσμο του Παναθηναϊκού που ρωτάει και μας λέει, ρε παιδιά, πείτε κάτι ευχάριστο κτλ. Οι δημοσιογράφοι ούτε είναι για να κάνουν ευχές, ούτε είναι μάντης να μαντέψω αν το καλοκαίρι βρεθεί κάποιος επενδυτής για τον Παναθηναϊκό. Μακάρι να βρεθεί. Κρίνουμε με βάση το τι συμβαίνει τώρα. Τώρα τα πράγματα είναι σκούρα. Το τι θα γίνει σε 5-6 μήνες για τον Παναθηναϊκό, μακάρι να γίνει κάτι καλά, κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό, μακάρι να βρεθεί ένας επενδυτής. Αν δεν βρεθεί επενδυτής, σας λέω ότι το πλάνο είναι αυτό. Να πάει σε ένα budget μεικτά 5 εκατομμύρια, τώρα το ποιος θα είναι προπονητής του, αν θα συνεχίσει ο Ζουνίδης, αν θα αντέξει αυτή την κατάσταση. Καλά τώρα αυτά. Είναι άλλος. Θα δείξει. Ωραία. Ιωνίση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ για την επικοινωνία, το ξέρεις αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου.